τόση ώρα. Θα πρέπει, ευχαριστώ πολύ. Ναι. Θα πρέπει να σταματήσει ο πολιτικός πολιτισμός και να πούν τα πράγματα το όνομά τους. Το πράγμα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Εγώ δεν μου αρέσει να κινδυνολογώ γιατί δεν είναι και του χαρακτήρα μου. Αλλά όπως είπα και πριν, έρχεται χειμώνας. Δεύτερον, η διαχείριση αυτού του ζητήματος πρέπει να γίνει από την αρχή ως το τέλος με την Ευρώπη και την Τουρκία μας εμπλεκόμενη. Ήταν στις σημειώσεις μου, με πρόλαβε και η κυρία Βόζερμπεργκ, σε σχέση με το ρόλο της Τουρκίας και κατά πόσο η ίδια δεν αισθάνεται καν ένοχη διότι εκθρέφει αυτούς. Τους δουλέμπορους, τους εκθρέφει. Βλέπουμε στα παράλια της, στα μαγαζιά να πουλάνε σωσίβια, σφυρίχτρες και φουσκωτές βάρκες. Αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο. Το βλέπουμε και το κοιτάμε. 30.000 άνθρωποι λέει εμπλέκονται σε αυτή τη διακίνηση. Είναι 30.000 άνθρωποι. Άρα έχουμε εδώ να κάνουμε με ένα ζήτημα το οποίο είναι κατά βάση οικονομικό και πολιτικό. Χρειαζόμαστε πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ για να το διαχειριστούμε μεσοπρόθεσμα. Η κυρία Τασία Χριστοδουλοπούλου έφερε και την έλεγξα στην Επιτροπή της Βουλής και της έκανα ερώτηση: πού είναι τα λεφτά, πού είναι τα 30 εκατομμύρια, τι θα τα κάνετε, γιατί κάνετε ανάθεση και όχι διαγωνισμό. Έκανα ερώτηση, είναι στα πρακτικά. Mm-hmm. Για να ελέγξω πού πάνε τα λεφτά. Και μου είπε: κάνουμε ανάθεση για να προλάβουμε, και το δικαιολόγησα, διότι για να μην χρονοτριβήσουμε τους διαγωνισμούς, με πλήρη έλεγχο να πάρουμε τα χρήματα για να κάνουμε τα κέντρα υποδοχής. Δεν μπορούσαν όμως να τα πάρουν χωρίς τη σύσταση της αρχής. Δεν μπορούσα εγώ να γνωρίζω, απλώς εκείνη τη στιγμή ο ρόλος μας ήταν να ελέγξουμε πού πάνε τα λεφτά. Σωστά, και αν εσείς, τα πάρουμε γρήγορα. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή έπρεπε να στείλει από μάσκες υγειονομικό υλικό μέχρι ανθρώπους και ονόκρανους εδώ πέρα και ο ΙΕ. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε έναν λιμενικό ο οποίος μπορεί να λιντσαριστεί ανά πάσα στιγμή από δυστυχείς ανθρώπους. Δεν μπορεί να έχουμε ανθρώπους σε μια παραλία να κοιμούνται και στην απέναντι μεριά του δρόμου να τρώνε οι τουρίστες. Η εικόνα αυτή για μένα είναι εξίσου θλιβερή με το παιδάκι που είδαμε χτες πνιγμένο στην παραλία. Οι άνθρωποι αυτοί είναι εν δυνάμει πνιγμένοι και πιθανόν όταν στηβάζονται αυτή τη στιγμή στα τρένα, τι εικόνες έχουμε όλοι. Mm-hmm. Τι εικόνες έχουμε. Να. Των Εβραίων που τους στηβάζανε να τους πάνε στο Auschwitz. Είναι τραγικό. Να τραβάνε τα παιδιά από τα παράθυρα, να τραβάνε από τους λαιμούς, να πάνε πού. Επίσης η Ελλάδα έχει μεγάλη ευθύνη. Διότι θέλω να κρούσω τον κόδωνα του κινδύνου και να πω στους Έλληνες, οι οποίοι είναι λαμόγια και πουλάνε 3-4 ευρώ το μπουκαλάκι στους δυτυχείς, που χρεώνουν 10 και 20 ευρώ τη φόρτιση του κινητού και που παίρνουν 15 με 60 ευρώ, και είναι στοιχεία τα οποία γνωρίζω πάρα πολύ καλά από τις υπηρεσίες, για να φορτώσουν σε διάφορα αυτοκίνητα ταξί ανθρώπους να τους μεταφέρουν δεξιά-αριστερά στην Αθήνα, αυτό είναι κάτι απάνθρωπο. Δεν θα ήθελα να του συμβεί στους ίδιους Έλληνες. Οι Έλληνες δεν είμαστε αυτοί οι άνθρωποι και υπάρχουν αυτές οι μαρτυρίες. Τέλος, να κλείσω λέγοντας ότι η Ελλάδα, και θα το αποκαλύψω τώρα διότι πρέπει να πούμε και κάποια πράγματα, έχει κάνει κάποια πράγματα για να προστατεύσει, αν θέλετε, όλο αυτό το σκηνικό και τις πόλεις της συνδοχής αλλά και τα σύνορα. Έχουμε και δώσει πάνω από 130.000 διαβατήρια. Και έχουν φύγει άνθρωποι. Στην Μυτιλίνη ή στη Λέσβο, αν θέλετε, είναι 2.000 άνθρωποι την ημέρα. Χθες μπήκαν 70 φουσκωτά σε μία μέρα. Αυτό θα γιγαντωθεί το ζήτημα. Θέλω εδώ να θυμίσω ότι το Brexit και η πρόταση του κυρίου Σόιμπλε να φύγετε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να βρείτε για 5 χρόνια το δρόμο σας, σας δώσουμε και 30 δις, θα σήμαινε, εάν έπαιρνε την επιλογή αυτή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των ανεξάρτητων Ελλήνων, φανταστείτε να ήμασταν σήμερα εκτός Ευρώπης με το 30 δις, με εκατομμύρια ανθρώπους να μπαίνουν από παντού στην Ελλάδα, διότι δυστυχώς δεν μπορούμε να φυλάξουμε τα υδάτινα σύνορά μας και να μην μπορούμε να τους διώξουμε πουθενά. Με τη διαφορά είχαμε... του Brexit δεν υπήρχε πριν. Θα είχαμε διαλογή. Θέλω να πω, υπήρχαν επικίνδυνες προτάσεις. Επικίνδυνες προτάσεις. Ελπίζω να συμφωνούμε όλοι στο πάνελ. Ήταν επικίνδυνη πρόταση να βγει η Ελλάδα, έστω και για ένα σύνορα. Πώς φτάσαμε να μας κάνουν τέτοια πρόταση, αυτό είναι το ζήτημα. Πώς ξέρουμε τώρα γιατί. Οι 800.000 επίσης, επειδή υπάρχουν πολλά άρθρα της Γερμανίας, θα πρέπει να δούμε και η σύγχρονη δημοκρατική Ευρώπη, και αυτό είναι ο ρόλος ημών των νέων βουλευτών και των ευρωβουλευτών, όπως τιμούν την Ελλάδα, όπως η κυρία Βόζερμπαγκ και των λοιπών. Να μην γίνει η Ευρώπη ένα σύγχρονο δουλεμπορικό σκάφος. Δηλαδή, φτηνά χέρια εργασία από τη Συρία τώρα στη Γερμανία. Φτηνά χέρια εργασία στην Ελλάδα, αν θέλετε, που δεν έχουμε δουλειές παρά γκαρσόνια. Φτηνά χέρια στη Γαλλία. Πού πηγαίνουμε. Δηλαδή, φέρνουμε ανθρώπους δυστυχείς για να τους δίνουμε 300 ευρώ και να μας ευχαριστούν. Κάποια στιγμή αυτό θα το βρούμε μπροστά μας. Χρειάζεται στρατηγική και εδώ επιμένω ότι τα κόμματα της Ελλάδος, αυτή την πολύ σωστή κίνηση που έκαναν και ο κύριος Χριστοδουλάκης, να φτιάξει την ομάδα διαχείρισης κρίσης. Να το πούμε απλά, είναι να χρειάζεται crisis management. Αυτό πρέπει να είναι και διακομματικό. Ειλικρινά. Από την άλλη, κύριε Καμένε. Εάν προλάβω τη Δευτέρα, σας μιλάω πολύ σοβαρά. Θα πάω να δω τα βιογραφικά και ποιοι είναι αυτοί οι 10 άνθρωποι που διαχειριστούν αυτά τα λεφτά. Και καλό και τον Γιώργο και τον Νάσο να πάμε να δούμε. Συγγνώμη. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Γιατί το λέω. Ποιοι θα διαχειριστούν αυτό. Από εκεί και πέρα θα το διαχειριστούν. Ποιο θα του ελέγξει. Έτσι.
Όχι για τα λεφτά, προσέξτε με. Δεν είναι οικονομικό, είναι ποιοτικό το ζήτημα. Priority, τι ξέρουν από crisis, πώς ξέρουν να διαχειρίζονται κρίση, ποιον θα πάρουν τηλέφωνο, τι manual έχουν. Manual. Γίνεται αυτό, κάνουν αυτή τη διαδικασία. Δεν ψάχνετε όμως τα βιογραφικά, είναι αυτός που το προώρησε. Ναι, δηλαδή είναι αρχές. Αν έχω βάλει πέντε ανθρώπους, συγγνώμη, αν έχω βάλει πέντε χρόνια που του έχω πολιτική υποχρέωση, εγώ αύριο θα πάω να την κλείσω την υπηρεσία. Σαν Δημήτρη. Θα την κλείσω την υπηρεσία. Η πατρίδα μου και η παραμεθόρος έχει μεγαλύτερη σημασία. Δεν έπρεπε από την αρχή του έτους να έχει στελεχωθεί μια τέτοια δύναμη να μπορεί να λέξει. Δεν το γνωρίζω. Πιθανόν να έπρεπε. Πιθανόν να έχετε δίκιο. Έχουμε κριτικάρει. Εδώ τώρα μιλάμε για κονδύλια και μιλάμε για βοήθεια που την έχουμε. Τα κονδύλια δεν κάνουν κάτι μόνο εδώ. Ναι, από την άλλη, συγγνώμη, όταν έρθουν έστω 5-10 εκατομμύρια, τα οποία είναι πολύ χρήσιμα ιδιαίτερα από την περιοχή. Μα έλεγε ο κ. Γαλινό σήμερα. Δεν προχωράνε οι διαδικασίες να δρομολογηθούν, να φτιάξουν, να βγάλουν δύο δρομολόγια. Ειλικρινά, να υπάρχει ένα πλοίο καθημερινά. Να σας πω κάτι. Τα 30 μου είπε η πρώην υπουργός ότι είχαν προτεραιότητα. Κάνει ενέργειες από το χειμώνα στην Ευρώπη. Ο άνθρωπος παλεύει για αυτό το αντίθετο. Να θυμίσω ότι πριν τρεις μήνες δεν πληρώναμε τους ανθρώπους οι οποίοι δίναν τα σάντουιτς, την τροφή. Δεν πληρώναμε τους ανθρώπους που τάιζαν τους μετανάστες και είχε γίνει πιάτσικο σε λεωφορείο για να φάνε. Κύριε Καμένη, εφόσον δεν υπάρχει αρχή, μιλήσατε για επιτίδες. Εφόσον δεν υπάρχει αρχή να κάνει κουμάντο, ο κάθε επιτίδιος θα πρέπει να γίνει αρχή και πρέπει να ανάξει οι άνθρωποι και πρέπει να έχουν μάνιο. Εδώ μιλάμε για κρίση, εδώ μιλάμε για στρατιωτικές διαδικασίες. Εάν ξεφύγει κάτι, θα χαθούμε. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. 30 δεύτερα. Για να καταλάβει και ο κόσμος τα μεγέθη. Η Συρία έχει πληθυσμό 20 εκατομμύρια ανθρώπων. Τα 12 εκατομμύρια Συρίων έχουν φύγει έξω από τη Συρία, έχουν πάει στις γειτονικές της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, αλλά τα 5 είναι στην Τουρκία. Και κάτι ακόμα, η Ισλανδία, έχω πάει, με πληθυσμό 600.000 ανθρώπων, ζήτησαν εθελοντικά 10.000 πολίτες να φιλοξενήσουν πρόσφυγες. Σας τα λέω αυτά σαν δύο οικονομικά μεγέθη αριθμητικά που δείχνουν το μέγεθος της αντιπροσωπικής. Δεν το λέω αυτό συγκριτικά με εμάς. Είδατε τον τουρκική ακτεωρό που βύθιζε το φουσκωτό. Το βίντεο. Βεβαίως. Αυτό γίνεται συνέχεια. Εδώ. Φανταστείτε γιατί σε μιλάμε. Πάμε σε διάλειμμα. Μιλάμε για δολοφόνους. Ναι, απαράδεκτο.